Τον ερχόμενο Φεβρουάριο θα γίνει η άσκηση επί χάρτου και τον ερχόμενο Απρίλιο θα γίνει η μεγάλη άσκηση. Αυτό που θέλουμε να δούμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Δηλαδή, πόσο έτοιμες είναι οι υπηρεσίες της περιφέρειας να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη φυσική καταστροφή, αλλά και επίσης η άσκηση είναι μια μεγάλη ευκαιρία να υπάρχει εκπαίδευση των πολιτών, των σχολείων και όλων. Τι κάνουν σε περίπτωση που έχουμε έναν μεγάλο σεισμό και ένα μεγάλο τσουνάμι το οποίο θα χτυπήσει στην Κρήτη. Πολλοί κόσμοι ανησυχεί με τι δεδομένο γίνεται αυτή η άσκηση και συγκεκριμένα στην Κρήτη. Κοιτάξτε, η Κρήτη ξέρουμε ότι στο παρελθόν έχουν γίνει πολύ μεγάλοι σεισμοί και τσουνάμι. Το Ηράκλειο το 1303 σχεδόν καταστράφηκε από ένα μεγάλο σεισμό και ένα τσουνάμι. Ο σεισμός υπολογίζεται περίπου στο 8,3. Η Δυτική Κρήτη ανυψώθηκε το 365 μετά Χριστόν σε ένα σεισμό που υπολογίζεται περίπου στο μέγεθος 8,5. Άρα, εφόσον έχουν γίνει ιστορικά, έστω και 800 χρόνια πριν, πολύ μεγάλοι σεισμοί, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι και να ξέρουμε ότι υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα, ότι όλες οι υπηρεσίες είναι έτοιμες, γνωρίζουν τι θα γίνει και πόσος λίγος χρόνος υπάρχει. Δεν σημαίνει ότι έχουμε κάποια υπόνοια ότι κάτι θα γίνει, με τίποτα. Η προηγούμενη μεγάλη άσκηση στην Κρήτη έγινε το 2011. Κάνουμε μία άσκηση τώρα. Τέτοιες ασκήσεις θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα για να ασκηθεί και η επιχειρησιακή ετοιμότητα και επαναλαμβάνω ώστε να υπάρχει η εκπαίδευση των πολιτών όλων και ειδικά των μαθητών να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή. Πολύ σωστά αναφέρθηκε ο κύριος Συνολάκης. Εμείς με όλες τις υπηρεσίες που πρέπει να συντονιστούν πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Πρέπει να γνωρίζει και ο πολίτης τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση ενός σεισμού και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ενώνουμε δυνάμεις για να μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε όλοι και αυτό θα κάνουμε. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η άσκηση η οποία θα γίνει εδώ στην Κρήτη θα είναι η πιο μεγάλη άσκηση που έγινε ποτέ στον ελληνικό χώρο. Θα αφορά σεισμό, τσουνάμι και όλα τα συνολικά φαινόμενα. Ήταν μια εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού προς τους φορείς οι οποίοι διοργανώνουν την άσκηση. Αυτή η άσκηση θα είναι μια άσκηση πρώτα επί χάρτου και μετά σε όλο το πεδίο, δηλαδή θα εξελιχθεί σε ολόκληρη την Κρήτη. Θα είναι άσκηση πλήρους ανάπτυξης, όπως λέμε, και στις 4 περιφερειακές ενότητες και σε όλους τους δήμους και στους κρίσιμους φορείς, εκπαίδευση, νοσοκομεία, υπηρεσίες, αεροδρόμια, λιμάνια κτλ. Είναι μια άσκηση με καλά δομημένο σενάριο, το οποίο εναρμονίζεται απόλυτα με το φυσικογεωγραφικό και γεωδυναμικό πλαίσιο της Κρήτης. Δεν είναι δηλαδή κάτι το φανταστικό. Αυτή η άσκηση λοιπόν θα προετοιμαστεί με κάθε λεπτομέρεια το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και βέβαια θα γίνουν δύο τύποι ασκήσεων, μία πρώτα επί χάρτο όπως οφείλει να γίνεται και στη συνέχεια στο πεδίο. Ο στόχος της άσκησης είναι να μειώσει συνολικά τη διακινδύνευση η οποία υπάρχει στην Κρήτη, μία διακινδύνευση η οποία προέρχεται από κινδύνους, φυσικούς κινδύνους, που αυτή η φυσική κίνδυνη βεβαίως δεν είναι καταστροφές, αλλά είναι αυτή που διαμόρφωσαν το απαράμιλο φυσικό περιβάλλον της Κρήτης, που είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο. Και επίσης στόχος είναι να βρούμε τα κενά μας, γιατί αν δεν βρούμε κενά κάτι δεν θα πάει καλά. Και... ναι, ο στόχος της άσκησης δεν είναι να πούμε ότι κάναμε μια άσκηση πάρα πολύ καλή και να θριαμβολογήσουμε. Ο στόχος της άσκησης είναι να υποδείξει τα κενά τα οποία υπάρχουν και στη συνέχεια να τα βελτιώσουμε μετά από μια αξιολόγηση η οποία θα είναι πάρα πολύ αυστηρή. Και επίσης βεβαίως δεν είναι μόνο η άσκηση η οποία θα γίνει και η οποία θα υποδείξει τα κενά, αλλά ουσιαστικά θα έχουμε να κάνουμε με μια προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα, η οποία θα βοηθήσει και τους Δήμους και την Περιφέρεια και τους φορείς να βελτιώσουν τα σχέδιά τους.